Άννα, έστω και με καθυστέρηση 2 εβδομάδων, τελικά ήρθε στο Προεδρικό Μέγαρο. Για πες μας 2 λόγια. Και εγώ και οι υπόλοιποι αθλητές και άλλοι αθλητές που δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση. Ήταν τιμητικό, θεωρώ, για όλους μας που βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Έχω να πω μόνο ότι συμφωνώ με τη δήλωση που έκανε μέσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο ότι η πολιτεία οφείλει να κάνει όσα υπόσχεται να κάνει και είναι αναγκαίο να κάνει, τόσο για όλους όσοι ασχολούμαστε σε επίπεδο αθλητισμού και πρωταθλητισμού στη χώρα ήδη, αλλά κυρίως για όσα παιδιά θέλουν να στραφούν τώρα στον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Φυσικά, όπως δήλωσα και χθες, το μέτρο των περιορισμένων δυνατοτήτων της πολιτείας, όσα μπορεί να κάνει, να τα κάνει, γιατί όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Θεωρώ ότι ότι οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξεις, ελπίζω τουλάχιστον, και θα δείξει το μέλλον. Σου είπε κάτι ή είπατε κάτι για αυτή την μικρή παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί πριν από 2 εβδομάδες. Όχι, δεν υπόθηκε τίποτα τέτοιο. Θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαίο. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν έχει νόημα. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μακάρι να ήταν και άλλοι αθλητές, γιατί χθες βρεθήκαμε περισσότεροι. Αυτό. Άννα, πήγες, γύρισες με 2 μετάλλια. Σε υποδέχθηκαν, σε τίμησαν, πανηγύριζες, προπονήθηκες όμως ξανά? Μέχρι τώρα όχι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα, ήθελα να κάνω μια προπόνηση στις αρχές του μήνα όταν βρισκόμουν στη Δράμα, γιατί τώρα είναι η 3η μου μέρα στην Αθήνα και εδώ τελειώνει, γιατί επιστρέφω απόψε πάλι στη Δράμα. Επιχείρησα να κάνω μια προπόνηση, ο χώρος δεν μου το επέτρεψε, είναι γνωστό σε όλους. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα θα γίνει. Είπατε... Έχεις μιλήσεις με κάποιον? Γιατί... Όχι, δεν έχει γίνει καμία επαφή ή συζήτηση μέχρι τώρα. Είπατε κάτι με τον πρόεδρο περί αυτού? Μιλήσαμε γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο τα δικά μου προβλήματα, όπως επίσης είπα χθες. Το θέμα των υποδομών αφορά, μπορώ να πω, σχεδόν όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Οπότε ήταν γενικότερη και ευρύτερη η συζήτηση. Όσον αφορά τις υποδομές. Στις 10 Οκτωβρίου είναι το παγκόσμιο, πότε είναι? Θα βρίσκομαι εκεί 4 με 10 Οκτωβρίου. Βούλα, σας δέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πες μας λίγα λόγια για αυτήν την εκδήλωση. Καταρχήν νιώθουμε και εγώ και όλοι μου συναθητές που μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη. Αισθανθήκαμε έτσι πολύ ιδιαίτερα, μας μίλησε πάρα πολύ ωραία. Έθιξε πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως της επαναφοράς των προνομιών, που είναι τουλάχιστον για τους Ολυμπιονίκες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς, η επαγγελματική μας αποκατάσταση μετά τον αθλητισμό. Είμαι σίγουρη ότι και ο Υπουργός Αθλητισμού, όπως και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά και ο Πρωθυπουργός χώρας, το σκέφτονται πολύ σοβαρά και κάνουν τις ανάλογες ενέργειες για να επανέλθει όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα για αυτή τη συνάντηση. Ήταν πολύ επικοδομητική και μακάρι να ξανασυμβεί στο μέλλον, ακόμα και σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, γιατί όχι. Είναι πολύ ωραίο να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους που διοικούν τη χώρα και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.